Όσον αφορά τα στάδια της κρονοσυνθήκης νόσου, υψηλότερο επιπολασμό εμφανίζει το στάδιο 3 κατά Κεϊντόκι. Όλα τα στάδια της κρονοσυνθήκης νόσου σχετίζονται με αύξηση της πρώιμης θνητότητας, της καρδιαγιακής θνησιμότητας και της μείωσης στην ποιότητα ζωής των νεφροπαθών. Όλα τα παραπάνω. Πολύ ωραία. Σύμφωνα με τις καινούργιες σχετικές οδηγίες για την εκτίμηση και διαχείριση της χρόνης νεφρικής νόσου, ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό? Ως χρόνια νεφρική νόσου ορίζεται η νεφρική βλάβη με δομική ή λειτουργική διαταραχή για διάστημα πάνω από 3 μήνες και με επιπτώσεις στην υγεία. Στους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη χρόνης νεφρικής νόσου συμμετέχουν η πρωτοπαθής αιτία, τα επίπεδα GFR και αλβουμινουρίας, καθώς και συνυπάρχοντα νοσήματα. Παθολογικά επίπεδα GFR θεωρούνται τιμές κάτω από 60 ml ανά λεπτό. Όλα τα παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την αλβουμινουρία, όλα τα παρακάτω είναι σωστά εκτός από: μπορεί να αποτελεί και στοιχείο διάγνωση του πρωτοπαθούς νόσου. 2. Λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη πάνω από 50 μιλιγράμμα γραμμάριο σε τυχαίο δείγμα ούρων για πάνω από 3 μήνες ορίζει χρόνια νεφρική νόσο. 3. Είναι παράγοντας κινδύνου για επιπλοκές όπως καρδιαγγειακή νόσο. Και 4. Μπορεί να επηρεάσει τη δευτερογενή έκβαση της νόσου και να αποτελέσει στόχο παρέμβασης. Ποιο δεν είναι σωστό? Πολύ ωραία. Και τελευταία, αναφορικά με το αίτιο πρωτοπαθή νόσο του τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου, ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό? Άγνωστη πρωτοπαθή νόσος αναφέρεται σε ποσοστό 40% και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Κάτω από 65 και πάνω από 65 ετών. Δεύτερη συχνότερη αιτία χρόνια νεφρικής νόσου στις ηλικίες κάτω των 65 αποτελεί υπέρταση σε ποσοστό περίπου 25%. Στις ηλικίες άνω των 65 ετών, ως συχνότερη αιτία εμφανίζεται η πολυκιστική νόσο σε ποσοστό περίπου 15%. Και τέσσερα, ο σαχαρόδης διαβήτη αποτελεί τη συχνότερη πρωτοπαθή αιτία εμφάνισης της χρόνια νεφρικής νόσου και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Ποιο από το παρακάτω είναι σωστό? Νομίζω πάρα πολύ καλά. Την πρώτη φορά του είχε δυσκολέψει λίγο. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Αξιότιμη κυρία και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και ιδιαίτερα την Επιτροπή Εκπαίδευσης για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω πάλι σε αυτά τα σεμινάρια, στους ειδικευόμενους. Στο πρώτο κομμάτι ασχοληθήκαμε με την οξία νεφρική βλάβη. Τώρα θα ασχοληθούμε με μία άλλη οντότητα πολύ σημαντική για την ειδικότητά μας, τη χρόνια νεφρική νόσο. Στο επόμενο μισάωρο, επομένως, θα προσπαθήσω να περιγράψω τον ορισμό και τη σταδιοποίηση της νόσου, να αναλύσουμε τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και να σχεδιαγραφήσουμε τους παράγοντες κινδύνου της νόσου. Έχει ξεφύγει πια από τα στενά πλαίσια της ειδικότητάς μας, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, ανήκει στις μείζονες μη μεταδοτικές νόσους μαζί με το διαβήτη, υπέρταση, παχυσαρκία και καρκίνο. Έχει αποκτήσει διαστάσεις επιδημίας, καθώς εκτιμάται η συχνότητά της παγκοσμίως σε 11,14% τουλάχιστον σύμφωνα με το National Kidney Foundation. Επίσης, η χρόνια νεφρική νόσος εμφανίζει αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα από τα πρώτα κιόλας στάδια και επίσης αυξημένη συνοσηρότητα, με περίπου 50% ασθενών να πάσουν επίσης από σαχαρόδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο, υπέρταση της άλλης μάστιγας της εποχής μας. Θα γνωρίζετε τη φυσιολογία της νεφρικής λειτουργίας. Καταλαβαίνουμε ότι η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας έχει άμεσα επιδράσει σε όλα αυτά τα συστήματα που συμμετέχουν οι νεφροί. Και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο βέβαια στο ατομικό επίπεδο, στην υγεία του ασθενούς, με την ανεμία, τις διαταραχές του μεταβολισμού των οστών, διαταραχές ηλεκτρολυτικές, αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα και αυξημένα καρδιαγγειακά συμβάματα, τα οποία επιβαρύνουν πολύ και την ψυχολογία του ατόμου. Στο κοινωνικό επίπεδο, ελάττωση της ποιότητας ζωής, ελάττωση της παραγωγικότητας, ίσως και απώλεια εργασίας και αυξημένες στριβές ενδοοικογενειακά.
μεγάλη επιβάρυνση και στη δημόσια υγεία, λόγω του αυξημένου ρυθμού νοσηλειών των ασθενών αυτών και προσέλευση στα επίγοντα. Υπάρχει ανάγκη απασχόληση ενός ευρύτερου δικτύου επαγγελματιών υγείας, ενώ είναι αναγκαία και η χάρξη στρατηγικής πολιτικής και οργάνωση προγραμμάτων screening και διαχείρισης. Και όλα αυτά βέβαια έχουν αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό της υγείας. Βλέπουμε στοιχεία από το Medicare, το Registry της Αμερικής. Περίπου 114 δισεκατομμύρια το κόστος αθρηστικά για τη χρόνια νεφρική νόσο στάδιο 1 ως 4 και το τελικό στάδιο, πάνω από 10% του προϋπολογισμού. Από πολύ νωρίς, επομένως, η νεφρολογική κοινότητα αντιλήφθηκε το ότι έχει ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της ειδικότητάς μας αυτή η οντότητα, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα. Κατανόησε ότι έπρεπε να συμμετέχουν διάφοροι επαγγελματίες υγείας για την αντιμετώπιση του και όχι μόνο. Είπαμε και άτομα τα οποία χαράσουν στρατηγική πολιτική. Επομένως, έπρεπε να θεσπίσει, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να θεσπίσει ένα πλαίσιο καταρχήν αναγνώρισης και διαχείρισης της νόσου, ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως, το Kidney Dialysis Outcome, το Kidney Dialysis Outcome Quality Initiative από το 1998, το οποίο γιορτάζει πια τα 20 χρόνια, το 2002 εξέδωσε τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της νόσου, με σκοπό καταρχήν τη διατύπωση ενός σαφούς ορισμού, σαφούς και περιεκτικούς ορισμού, να μας δώσει τα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να σταδιοποιήσουν αυτή την νόσο, ώστε να υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση και πρόγνωση, και με αυτά τα τρία θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα στην ομιλία. Περαιτέρω διαχείριση και εξέλιξη της εξέλιξης και των επιπλοκών, με σκοπό βέβαια τη διαρκή φροντίδα και κατεύθυνση, την έγκαιρη παραπομπή στον νεφρολόγο και την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης. Ξεκινώντας από τον ορισμό και σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου, ήταν μια μακρόχρονη διαδικασία, όπως βλέπουμε, ξεκινώντας από το 2002 τα πρώτα guidelines από τα K-DOCI, το 2012-2013 τα K-DICO. Είναι λογικό αυτό, είναι μια δυναμική διαδικασία ώστε να παρέχουμε ένα σαφέστερο ορισμό, όπως και στην οξία νεφρική βλάβη αναφέρθηκε η κυρία Μάνου, ένας περιεκτικός ορισμός, ο οποίος θα είναι εύκολος στη χρήση και όσο το δυνατόν θα μπορεί να μας δίνει να συγγραφεί τις πιθανές επιπλοκές και την πρόγνωση στην εξέλιξη αυτών των ασθενών. Είναι δυναμική αυτή η διαδικασία. Οι ερευνητές συνεχίζουν να ψάχνουν για καινούριους βιοδείκτες που μπορούν να ορίσουν καλύτερα την νόσο και την εξέλιξη αυτής. Η κλασική διατύπωση, επομένως, από τα K-DOCI του 2002, σύμφωνα με τα οποία η χρόνια νεφρική νόσο οριζόταν ως νεφρική βλάβη για διάστημα πάνω από 3 μήνες, οριζόμενη ως δομική ή λειτουργική διαταραχή με ηχορυθμίωση του GFR και εκδηλούμενη παθολογικά ευρήματα ή δείκτες νεφρικής βλάβης, ή αυτή καθ' αυτή μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης κάτω από 60 ml το λεπτό για διάστημα πάνω από 3 μήνες με ή χωρίς παθολογικά ευρήματα. Και η κλασική σταδιοποίηση με βάση το ρυθμό σπειραματικής διήθησης, σύμφωνα με το οποίο από συγκεκριμένες κατωβάλλειες του GFR χωριζόταν σε 5 κατηγορίες, νεφρική βλάβη με φυσιολογική ή αυξημένη GFR πάνω από 90 ml το λεπτό, νεφρική βλάβη με ήπια ελάττωση του GFR 60 με 89 ml το λεπτό, μέτρια ελάττωση του GFR με 30 έως 59 ml το λεπτό, σοβαρή ελάττωση του GFR 15 έως 29 και κάτω από 15 ml το λεπτό μιλούσαμε για νεφρική ανεπάρκεια. Έρχεται το 2008 μια τροποποίηση από το National Institute of Clinical Excellence, όπως ονομαζόταν τουλάχιστον τότε, το οποίο χωρίζει το στάδιο 3 σε A και B, ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσίαζαν αυτές οι κατηγορίες για καρδιακιακά συμβάματα και για θάνατο από κάθε αιτία, την οποία αποδέχονται και τα K-DICO. Και στη συνέχεια έρχονται τα K-DICO, όπως είδαμε πριν και στο χρονοδιάγραμμα, που ορίζουν τη χρόνια νεφρική νόσο ως διαταραχές της νεφρικής δομής ή λειτουργίας για χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες και ως κριτήρια για την νεφρική νόσο δείκτες νεφρικής βλάβης, ένα ή περισσότερο, αλβουμινουρία πάνω από 30 mg το 24ωρο, διαταραχές από το ίσμα των ούρων, ηλεκτρολυτικές ή σωναρικές διαταραχές, ανομαλίες από το παθονοτομικές διαταραχές, δομικές διαταραχές από ακτινολογικό έλεγχο ή ιστορικό νεφρικής μεταμόσχευσης, ενώ παραμένει και ο μειωμένος ρυθμός πνευματικής διήθησης κάτω από 60 ml το λεπτό. Το 2009 η K-DICO αναθεωρεί την K-DOCI σταδιοποίηση με σύσταση όπως η αλβουμινουρία πρέπει να περιλαμβάνεται στη σταδιοποίηση, δεδομένου ότι αποτελεί όπως και ο GFR ανεξάρτητο και αλλοσυμπληρούμενο προγνωστικό παράγοντα για σημαντικές κλινικές εξελίξεις όπως θάνατο, καρδιακιακή εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Για τον υπολογισμό μάλιστα της λευκοματορίας συστήνεται η μέτρηση του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε πρωινό δείγμα ούρων ή σε τυχαίο δείγμα όταν το πρώτο δεν είναι εφικτό. Το κάτω value είναι
βλέπουμε εδώ πέρα το 30 μιλιγράμμα αναγραμμάρια, ο λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη, γιατί όπως φαίνεται και εδώ πέρα, από εκεί και πάνω, έχουμε μια εκθετική πρόοδο αύξηση της θνητότητας από κάθε αιτία. Να μείνουμε λίγο στη σημασία της πρωτεινουρίας, καθώς εκτός από δείκτες νεφρικής βλάβης συμμετέχει, όπως είδαμε, στον ορισμό και στην σταδιοποίηση της χρόνης νεφρικής νόσου, αποτελεί και στοιχείο διάγνωσης της πρωτοπαθής νόσου, καθώς λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη πάνω από 500 με 1000 μιλιγράμμα γραμμάριο σε τυχαίο δείγμα ούρων μπορεί να υποδηλώνει πιθανή διαβητική νεφροπάθεια, σπερματονεφρίτιδα ή σπερματοπάθεια του μοσχεύματος. Αποτελεί παράγοντα κινδύνου για επιπλοκές. Γνωρίζουμε ότι η υψηλή πρωτεινουρία μπορεί να προβλέψει ταχύτερη εξέλιξη νεφρικής νόσου, ενώ πολλοί γνωρίζουμε ότι και μικρά επίπεδα αλβουμινουρίας έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια. Η αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η ΑΜΕ είναι πιο αποτελεσματική στην καθυστέρηση της εξέλιξης της χρόνης νεφρικής νόσου σε ασθενείς με υψηλότερα baseline επίπεδα πρωτεινουρίας, άρα μπορεί να αποτελέσει ικανό τροποποιητή για παρεμβάσεις. Ενώ αν επιβεβαιωθεί, τότε η μείωση πρωτεινουρίας μπορεί να αποτελέσει και στόχο θεραπείας, άρα είναι και πιθανή δευτερογενής έκβαση και στόχος για παρεμβάσεις. Το 2012 τώρα, η ΚΕΝΤΙΓΟ προχωρά σε νέα αναθεώρηση του ορισμού, σύμφωνα με την οποία η χρόνια νεφρική νόσος εκφράζεται ως διαταραχές της νεφρικής δομής λειτουργίας για χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες, με επιπτώσεις στην υγεία όμως, αν και είναι not graded αυτή η σύσταση. Νομίζω ότι εδώ πέρα ουσιαστικά θέλουν να καλύψουν, να μας πούνε ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στις εργαστηριακές τιμές για να στιγματίσουμε έναν άνθρωπο με όλο το ψυχολογικό αντίκτυπο που έχει αυτό, αλλά και στο κοινωνικό αντίκτυπο σε θέματα εργασίας, ασφαλιστικής κάλυψης. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε επιπτώσεις και στην υγεία, στη λειτουργικότητα αυτού του ανθρώπου. Η νέα σταδιοποίηση επίσης, εκτός από το ρυθμό σπειραματικής διήθησης και το βαθμό αλβουμινουρίας, στηρίζεται και στην αιτία και η σύσταση εδώ πέρα είναι N1B. Εδώ μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπουμε ότι η αιτία υπησέρχεται στη σταδιοποίηση ως παρουσία ή απουσία συστημικής νόσου, καθώς και μέσω της εντόπισης της βλάβης, της παθανοτομικής βλάβης μέσα στο νεφρό. Και μια κλασική ταξινόμηση με βάση την αιτία είναι η διαβητική νεφροπάθεια, σπειραματοπάθειες, αγκιακές παθήσεις του νεφρού, διαταραχές από το σωνοδιάμεσο ιστό, κυστική νόσος, κυρίως πολυκυστική νόσος, και παθήσεις του μοσχεύματος. Όσον αφορά τώρα το ρυθμό σπειραματικής δίθησης, διατηρείται η παλιά σταδιοποίηση και η τροποποίηση κατά ΝΑΕΣ που χωρίζει το στάδιο 3 σε A και B. Ενώ όσον αφορά την αλβουμινουρία, διακρίνουμε 3 κατηγορίες. Ο λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνης κάτω από 30 μιλιγράμμα ανά γραμμάριο, κατηγορία A1 φυσιολογική ή ήπια αυξημένη, κατηγορία A2 30 με 300 μιλιγράμμα ανά γραμμάριο με τρίος αυξημένη και A3 πάνω από 300 μιλιγράμμα ανά γραμμάριο σοβαρά αυξημένη αλβουμινουρία. Για το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής αναυπάρκειας, αυτό ορίζεται είτε από το επίπεδο του ρυθμού σπειραματικής δίθησης κάτω από 15 ml το λεπτό, που τις περισσότερες φορές βέβαια συνοδεύεται και από σημεία και συμπτώματα ουρεμίας ή από την ανάγκη έναρξης θεραπείας υποκατάστασης για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Βέβαια, εμείς έχουμε στο μυαλό μας σαν νεφρολόγοι ότι πολλές φορές μπορεί να ξεκινάμε εξωνεφρική κάθαση και σε GFR πάνω από 15 ml το λεπτό για διάφορους άλλους λόγους, π.χ. σε μια καρδιακή ανεπάρκεια, όπου οι ασθενείς δεν μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο και υποποιούν συχνά σε επεισόδια καρδιακής κάμψης. Το πρακτικό αποτέλεσμα από αυτή τη σταδιοποίηση είναι η παραγωγή αυτών των πινάκων διαστρωμάτωσης κινδύνου και υπάρχει σύσταση από τα KDW για να τους χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε επομένως με βάση το ρυθμό σπειραματικής δίθησης και την αλβουμινουρία πώς προχωράμε από το πράσινο χρώμα που είναι φυσιολογικό επίπεδο χαμηλός κίνδυνος για εξέλιξη από τη χρόνια νεφρική νόσο, στο κίτρινο με τρίως αυξημένος κίνδυνος για εξέλιξη επιπλοκών, στο πορτοκαλί υψηλός κίνδυνος για εξέλιξη επιπλοκών και στο κόκκινο που έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο να έχουμε επιπλοκές από τη χρόνια νεφρική νόσο. Και συγκεντρωτικά εδώ πέρα για διάφορες παραμέτρους όπως η θνητότητα από τα καρδιαγγειακά ή από κάθε αιτία, η οξία νεφρική βλάβη, η εξέλιξη σε τελικό στάδιο. Βλέπουμε πώς διαστραματώνεται ο κίνδυνος για αυτές τις μεταβλητές. Ο σχετικός κίνδυνος γίνεται ένα ranking από 1-29, για παράδειγμα, στην οξία νεφρική βλάβη και βλέπουμε ότι όσο προχωράμε προς τις κόκκινες μπάρες, αυξάνει κατά πολύ ο σχετικός κίνδυνος για οξία νεφρική βλάβη. Πέραν τούτου, αυτά τα heat maps μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για τη συχνότητα με την οποία πρέπει να παρακολουθούμε τους ασθενείς αυτούς, με το GFR και την αλβουμινουρία.
και βλέπουμε ότι ενώ στα πρώτα στάδια το πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί αρκεί 1 με 2 φορές το χρόνο να παρακολουθούμε την νεφρική λειτουργία, όσο πηγαίνουμε στα υψηλότερου κινδύνου, στα κόκκινα χρώματα, θα πρέπει να βλέπουμε τους ασθενείς μας ένα τετράμινο ή και τρίμινο ακόμα. Επίσης, αυτά τα heat maps μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους συναδέλφους υγείας, κυρίως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, από γενικούς γιατρούς και παθολόγους, στο πότε θα πρέπει να παραπέμπουν σε νεφρολόγο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι μέχρι το στάδιο G3B μπορούν να παρακολουθούν και μόνοι τους τον ασθενή μας. Από εκεί και πέρα, από το G4 και μετά και όλες οι κατηγορίες Α3 με σοβαρή λευκοματουρία, θα πρέπει να παραπέμπονται σε νεφρολόγο για περαιτέρω διερεύνηση. Και όχι μόνο βέβαια. Μία σταθερή μείωση του GFR της τάξης του 25% και αλλαγή στην GFR κατηγορία ή σταθερή μείωση του GFR κατά 15 ml το λεπτό για διάστημα πάνω από ένα έτος, σε υπέρταση η οποία δεν έχει ρυθμιστεί παρά τη χρήση τουλάχιστον 4 αντιπερτασικών φαρμάκων σε θεραπευτικές δόσεις, σε υποψία ή γνωστή γενετική αιτία της χρόνης νεφρικής νόσου, σε υποψία στένωσης νεφρικής αρτηρίας, σε αιματουρία ή και σε διατεραχές του καλλιού που δεν μπορούν να ρυθμιστούν, καλό είναι να παραπέμπονται σε εμάς, σε νεφρολόγο, οι ασθενείς αυτοί. Έχει σημασία αυτό? Φαίνεται να έχει, γιατί από μελέτη εδώ πέρα από τους Gillespie του 2015, φαίνεται ότι οι ασθενείς οι οποίοι κατέληγαν τελικά σε ένταξη, εντάσσονταν σε αιμοκάθαση, μόνο το 1/3 είχαν προηγουμένως νεφρολογική παρακολούθηση και μόνο ένα 28% είχαν για πάνω από ένα χρόνο. Και αυτό φαίνεται να συνδεόταν πάρα πολύ με την έκβασή τους, με την θνητότητα των ασθενών αυτών κατά το πρώτο χρόνο στην αιμοκάθαρση. Επίσης, τα heat maps αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επιδημιολογικούς λόγους και βλέπουμε εδώ πέρα από το USRDS την κατάταξη για τον υπολογισμό, τον υπολασμό της χρόνης νεφρικής νόσου, αφορά τα στάδια υψηλού κινδύνου. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω στην επιδημιολογία. Βλέπουμε ότι κυρίως ο ορισμός και σταδιοποίηση εκφράζεται από διαταραχές του διθετικού φραγμού. Μιλήσαμε για τη λευκοματουρία, να πούμε δύο λόγια και την εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Και ξεκινώντας από τον gold standard, που είναι η κάθαρση της συνουλήνης, μια εξωγενής ουσία, μας δίνει αξιόπιστες τιμές για το ρυθμό σπειραματικής διήθησης. Ωστόσο, είναι μια ακριβή μέθοδος, δύσκολη στη χρήση, απαιτεί συχνές χορηγήσεις φαρμάκου και αιμολυψίες. Επομένως, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Έπεται η κάθαρση ραδιοσυντοπικών δικτών όπως το Ιθαλαμέτ ή το Χρώμιο. Και υπάρχει σύσταση από τα KDICO όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς για τη μέτρηση του ρυθμού συμπνευματικής διήθησης, καθώς αυτό θα παίξει ρόλο στη θεραπευτική μας αντιμετώπιση, να χρησιμοποιούμε κάποια από αυτές τις μεθόδους. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολα πρακτέως στην καθημερινή κλινική πράξη ή στη διενέργεια έρευνας ή επιδημιολογικής μελέτης. Οπότε ψάξαμε να βρούμε κάποιους βιοδείκτες ενδογενής ουσίας, οι οποίες θα μας βοηθούσαν να μετρούνται εύκολα στην καθημέρα πράξη. Και ιστορικά αυτό που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα είναι κρετινίνη ορού. Βέβαια, εμείς, σαν νεφρολόγοι, γνωρίζουμε ότι οι τιμές της γίνονται παθολογικές όταν ήδη ο ρυθμός πνευματικής διήθησης, όπως έδειξε η κυρία Μάνου, έχει πέσει πάνω από 50%. Ίσως μεγαλύτερη αξιοπιστία ήρθε να προσφέρει η σθασίνη σε ορού, αλλά και εδώ πέρα έχουμε bias, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις περιπτώσεις θηριδοπάθειας ή λήψης κορτικοστεροειδών. Η αμέσως επόμενη πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η συλλογή των ορών 24ωρου. Ο υπολογισμός του GFR μέσω της κάθεσης κρατινίνης παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα πάλι, γιατί υπερεκτιμά το GFR λόγω της ενεργικής έκρησης της κρατινίνης. Και επίσης είναι δύσκολη η σωστή 24ωρη συλλογή των ορών. Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα η μέθοδος να παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα και να μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ακρίβειά της. Καταλήξαμε επομένως στις εξισώσεις που χρησιμοποιούν κάποιο βιοχημικό δίκτυο, είτε την κρεατινίνη είτε τη συστασίνη, και υπάρχουν συστάσεις από τις νέες κατευθύνσεις οδηγίες από τα KDICO για χρήση μιας εξίσωσης EGFR με βάση την κρεατινίνη και την αρχική αξιολόγηση τουλάχιστον, ενώ για επιβεβαίωση της νόσου συστήνει τη χρήση μιας εξίσωσης με βάση τη συστασίνη σε ορού ή μετρούμενου GFR. Πρέπει να έχουμε βέβαια στο μυαλό μας πάλι ότι και αυτές οι εξισώσεις παρουσιάζουν σημαντικό bias σε σημαντική απόκληση από το μέσο όρο ηλικίας, μυϊκής μάζας, δίαιτας και σε ήπια ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Ιστορικά λοιπόν, ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο τύπος Cockcroft Gold, το γνωρίζετε όλοι. Από το 2012 και μετά όμως τα KDICO λένε ότι θα πρέπει να αποφεύγει την εκτίμηση του GFR. Ίσως το μόνο πεδίο στο οποίο ακόμα το χρησιμοποιούμε είναι ο υπολογισμός της δοσολογίας φαρμάκων, και αυτό γιατί ήταν ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε από το FDA για τον υπολογισμό της νεφρικής δόσης των φαρμάκων. Το 1999 ο Λέβη και συνεργάτες στη μελέτη την MDRD χρησιμοποίησε μια καινούργια εξίσωση
την MDR, που πήρε και το όνομα από αυτή τη μελέτη, η παραλλαγή με τις 4 παραμέτρους και με τις 6 παραμέτρους, και ήταν και η σύσταση των κατευθύνων οδηγών του K-Doc του 2002 να χρησιμοποιείται. Ωστόσο, γνωρίζαμε ήδη από πολύ νωρίς ότι υπάρχει υποεκτίμηση του GFR σε τιμές πάνω από 60 ml ανά λεπτό. Επομένως, έρχεται ο ίδιος ερευνητής, ο Λέβη, το 2009 και δημοσιεύει μια νέα εξίσωση της CGT Epi Collaboration Creatinine, η οποία φαίνεται να εμφανίζει μικρότερο bias σε τιμές πάνω από 60 ml το λεπτό, ενώ το 2012 δημοσιεύει και τη CGT Epi με τη χρήση Cystasyn. Είναι το ίδιο ακριβώς με τη CGT Epi Creatinine, προτιμάται όμως σε τιμές eGFR 45-59 για την επιβεβαίωση της διάγνωσης χρόνης νηφικής νόσου. Δεν απαιτεί διευκρινήσεις για τη φυλή και μπορεί να είναι πιο ακριβής ασθενής με ελαττωμένη μυϊκή μάζα. Μάλιστα, τα NICE, τα Updated NICE Guidelines, λένε ότι δεν θα πρέπει να διαγνώσουμε χρόνο νεφρική νόσο σε ασθενή ο οποίος με CKD Epi Creatinine είχε μεν τιμή 45-59 ml το λεπτό, αλλά όταν κάναμε χρησιμοποιήσαμε τη CKD Epi Cystatin ήταν πάνω από 60 ml και δεν είχε άλλο δείκτη νεφρικής βλάβης. Το 2012 χρησιμοποιήθηκε βέβαια και η Creatinine στη Cystatin. Ενώ στα παιδιά, η εξίσωση που χρησιμοποιείται είναι η Updated Bedside Schwartz Formula που χρησιμοποιεί την κρεατινίνη ορού και το ύψος των παιδιών. Περνάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, στην επιδημιολογία της χρόνης νεφρικής νόσου και σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη βλέπουμε τη μεγάλη διακύμαση που έχει η νόσος και αυτό οφείλεται βέβαια σε ανθρωπογεωγραφικούς παράγοντες, σε γενετικούς λόγους και όχι μόνο σε αυτό βέβαια, στη διαφορετική στρατηγική πολιτική, στο ότι σε πολλά κράτη υποανάπτυκα δεν υπάρχουν καν δεδομένα, όπως είπε και για την οξύ νεφρική βλάβη η κυρία Μάνου. Παρατηρούμε ότι τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες σταθερά τα ποσοστά είναι πάνω από 10%. Δύο ουσιαστικά συστηματικές ανασκοπήσεις. Παραθέτω την τελευταία, την πιο πρόσφατη μετανάλυση των Χιλ και συνεργατών για τον παγκόσμιο πολλασμό, σύμφωνα με την οποία ο πολλασμός αυτός αγγίζει το 13,4% αθρηστικά για τα στάδια 1 ως 5 πριν διάλυση, ενώ για τα στάδια 3 ως 5 το 10,6%. Το συχνότερο στάδιο βέβαια παραμένει το στάδιο 3, 7,6%, ενώ όπως γνωρίζουμε αποτελεί νόσο σε υψηλή συσχέτιση με την ηλικία και βλέπουμε ότι για πάνω από 60 ετών ασθενείς αύξηση του επιπολασμού σχεδόν διπλασιασμό στο 30-35%. Η χρόνια νεφρική νόσος ανήκει στις νόσους βέβαια που είναι πολύ θανατηφόρες, πάνω από 100.000 θανάτους το χρόνο και συνεχίζει να παραμένει στις 10 πρώτες αιτίες απώλειας ζωής, όχι μόνο σε φτωχές υποανάπτυξης περιοχές όπως Λατινική Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία και Βόρεια Αφρική, αλλά και σε αναπτυγμένες περιοχές όπως η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα και το Ισραήλ. Η λήψη στοιχείων και οργανωμένου registry στο ευρωπαϊκό πεδίο. Θα σας παραθέσω στοιχεία από το Αμερικανικό Registry, καθώς θεωρώ ότι είναι το καλύτερα οργανωμένο. Έχει μεγάλο χρόνο ζωής, 30 χρόνια, και παραθέτει ουσιαστικά συγκριτικά συμπεράσματα, καθώς παρακολουθεί 4 διαφορετικές χρονικές κόρτες. Η τελευταία έκθεση το 2018. Απλά μόνο να έχετε υπόψη σας, αν το μελετήσετε μόνοι σας, στο κεφάλαιο 1, τα στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά μας δώσαν και τον υπολασμό επίπτωση, προέρχονται από την NHANES και από την Behavioral Risk Factor Surveillance System. Μιλάμε για γενικό πληθυσμό, μη ιδρυματοποιημένο. Στο μυαλό μας έχουμε ότι η NHANES είναι μια cross-sectional study και παρότι τηρούσαν τα KDIGO guidelines, ωστόσο η μέτρηση ήταν σε μία μοναδική στιγμή. Δεν πληρούσε επομένως το κριτήριο του χρόνου, ενώ δεν υπήρχαν και άλλες πληροφορίες για άλλους δείκτες νεφρικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο οργανωμένο registry και αυτό που έχει σημασία είναι ότι παρακολουθούμε τις στάσεις σε διάφορους επιδημιολογικούς παράγοντες της χρόνης νεφρικής νόσου, όπως ο επιπολασμός, η επίπτωση, σε συνήθειες, σε δημογραφικούς παράγοντες, στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στη χάραξη στρατηγικών πολιτικών και βέβαια μπορούμε να τα πάρουμε και εμείς και να τα εφαρμόσουμε στη δικιά μας χώρα. Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια για οξύ νεφρική βλάβη, για συνοσηρότητα, χρησιμοποιούν στοιχεία από τρεις άλλες τράπεζες δεδομένων, από το Medicare, το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα, ένα δείγμα 5%, περίπου 1,2 εκατομμύρια, από την Optum Cleformatics, πιο νέα άτομα, και από το Veterans Health Administration Beneficiary Data. Απλά να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις τράπεζες η σταδιοποίηση έγινε με βάση το coding ICD-9 και ICD-10, που σημαίνει ότι ήμασταν ίσως πιο ακριβείς, μεγαλύτερη αξιοπιστία στο να ορίσουμε
τη χρονεφρική νόσο. Η ευαισθησία όμως μειωνότανε, καθώς δεν μπορούσαν να ανιχνεύσουν ίσως τα πρώιμα στάδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση την ετήσια έκθεση του 2018, ο επιπολασμός αγγίζει το 15%, σχετικά σταθερά τα επίπεδα του επιπολασμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αν και σε σχέση με την προηγούμενη φορά είχαμε αναφέρει ότι είχε πέσει το 13,5%, υπήρχε τώρα μια αύξηση πάλι στο 14,8%, αλλά έχει φτάσει σε ένα πλατό, πιστεύουμε, εκεί πέρα. Το στάδιο 3, όπως αναφέραμε, συνεχίζει να είναι το συχνότερο, με ένα επιπολασμό στο 6,4% με βάση το Αμερικανικό Registry. Χαμηλά τα επίπεδα επίγνωση της νόσης μεταξύ των ασθενών, περίπου στο 10%, εκτός ίσως από το στάδιο 4. Το καλό είναι ότι 72% των παιδιών μεταμοσχεύονται. Θετικό επίσης το ότι υπήρχε μια πτώση στο ποσοστό των ασθενών, των διαβητικών ασθενών που εμφάνιζαν χρόνια νεφρική νόσο από 44% σε 36% σε βάθος δεκαετιών. Πάρα πολύ κοστοβόρος είναι η νόσος αυτή. 114 δισεκατομμύρια αθρηστικά για τα στάδια, και για το τελικό, για τα στάδια 1-4 και για το τελικό στάδιο της νόσου. Βλέπουμε ότι και οι Αμερικανοί δεν καταφέρουν να ακολουθούν τα best practice guidelines. 80% ξεκινούν αιμοκάθαρση με καθετήρα, και αυτό οφείλεται και στη χαμηλή επίγνωση της νόσου και στο γεγονός ότι δεν είχαν νεφρολογική παρακολούθηση, όπως προαναφέραμε. 31% επίσης των επεισοδίων νοσηλιών για οξία νεφρική βλάβη στο επόμενο χρόνο μπορεί να εμφανίσουν κάποιο βαθμό χρόνια νεφρική νόσο. Θετικό το ότι η θνητότητα από διάλυση είναι χαμηλότερη από ποτέ, 16%, ωστόσο και αυτή φαίνεται να έχει φτάσει σε ένα πλατό. Μειωμένη επίσης και η νοσηλεία, ωστόσο αυξημένη η προσέλευση των ασθενών στα επίγοντα, στο τμήμα επιγόντων. Εδώ βλέπουμε με βάση το δείγμα της Medicare που είπαμε, το 5% είναι από την προηγούμενη έκθεση βέβαια, αλλά απλά για να δείξουμε ότι από το 2000 που παρουσίασε εκθετική πρόοδο η χρόνια νεφρική νόσος, βλέπουμε ότι από το 2010-2011 και μετά έχει φτάσει σε ένα πλατό και παραμένει εκεί πέρα κάπου πάνω από το 10%. Ενώ εδώ πέρα τα στοιχεία από την τελευταία έκθεση, αυτό που αναφέρουμε, το στάδιο 3 φαίνεται ότι είναι το συχνότερο, 43% σε σχέση με από το σύνολο των σταδίων. Και όσον αφορά τη λευκοματουρία, το ποσοστό κοντά στο 10% για το κάτω βάλιο πάνω από 30 μιλιγράμμ αναγραμμάριο, λόγω αλβουμίνης, πως κρεατινίνη. Να σταθούμε λίγο σε αυτή τη διαφάνεια, όπου βλέπουμε τη σχέση του επιπολασμού της νόσου με βάση δημογραφικούς παράγοντες και παράγοντες κινδύνου. Όπως προαναφέραμε, η υψηλή συσχέτιση με την ηλικία είναι νόσος που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε 32, σταθερό το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες κόρτες, πάνω από 60. Ίσως υπήρχε μια αύξηση στις νεότερες ηλικίες, όπως βλέπουμε εδώ, μπορεί να εξηγεί και την αύξηση του επιπολασμού από το 13,5% στο 14,8%. Όσον αφορά το φύλο, συχνότερη νόσο στις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, οι άντρες είναι αυτοί που καταλήγουν σε τελικό στάδιο σε μεγαλύτερο ποσοστό. Όσον αφορά τη φυλή, πιο συχνά σε μη Ισπανούς, Μαύρους και Αφροαμερικανούς. Ενώ από τους παράγοντες κινδύνου, ο σαχαρώδης διαβήτης παραμένει σε υψηλά επίπεδα συσχέτιση. Βλέπουμε όμως ότι υπήρχε μια πτώση σε βάθος δύο δεκαετιών, από 43,6 σε 36, και αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, της αλβουμινουρίας. Φαίνεται δηλαδή ότι η ΑΜΕ και η καλύτερη ρύθμιση της γλυκοζηλωμένης ίσως έπαιξαν ρόλο. Δεν φάνηκε να ισχύει το ίδιο για την υπέρταση. Και παρότι αυξήθηκε το ποσοστό των ασθενών που τηρούν τα φυσιολογικά επίπεδα υπέρτασης με βάση και τις καινούργιες κατευθύνσεις οδηγίες της Αμερικανικής Πετρεσιολογικής Εταιρείας, ωστόσο δεν είδαμε μείωση στη συσχέτιση της υπέρτασης με την νόσο. Υψηλή συσχέτιση και με τα καρδιαγγειακά και με την παχυσαρκία. Συνεχίζει να είναι μια θανατηφόρος νόσο. Παρότι υπήρξε μείωση από 200 περιστατικά ανά 1.000 ανθρωποέτη σε 144, ωστόσο συνεχίζει να είναι τριπλάσια η θνητότητα σε σχέση με ασθενείς που δεν έχουν χρόνια νεφρική νόσο. Το ίδιο ισχύει και για την νοσηρότητα, τα επίπεδα νοσηλείας. Βλέπουμε ότι παρότι μειώθηκαν από 1.000 περιστατικά στα 600, συνεχίζει να είναι τριπλάσιο το ποσοστό σε σχέση με τον πληθυσμό χωρίς χρόνια νεφρική νόσο. Και αυτό εξηγείται σε μεγάλο βαθμό, βλέπουμε, από αυτές τις ιστορικές διαφάνειες. Βλέπουμε ότι από τα πρώιμα στάδια, πόσο υψηλή είναι η θνητότητα, και όσο προχωράμε προς στάδιο 4, φτάνουμε σε επίπεδα 45%. Σε μεγάλο βαθμό αυτό εξηγείται βέβαια με την υψηλή επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, τα οποία και αυτά εμφανίζονται από τα πρώιμα στάδια και βαίνουν γεωμετρικά
αυξανόμενα. Τώρα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η μελέτη αυτή δημοσίευσε από την Μπρουκ και συνεργάτες, η οποία μελέτησε διάφορες ερευνητικές μελέτες που τρέχανε σε ευρωπαϊκά κράτη και μας δείχνει ουσιαστικά τη μεγάλη διακύμανση στον επιπολασμό της νόσου για τα στάδια 1-5 από πολύ χαμηλά 3,3% στην Νορβηγία μέχρι 17,3% στη Βόρειο-Ανατολική Γερμανία, ενώ για τα στάδια 3-5 από 1 στην Ιταλία μέχρι 5,9 στη Βόρειο-Ανατολική Γερμανία. Η διακύμανση βέβαια αυτή του επιπολασμού οφείλεται σε ανθρωπογεωγραφικούς λόγους, σε διαφορετική πολιτική στρατηγική στη δημόσια υγεία, σε γενετικούς παράγοντες, σε ετερογένεια πιθανώς στις εργαστηριακές μεθόδους μέτρησης και ετερογένεια στην επιλογή του πληθυσμού μελέτης. Στα καθημάς τώρα, η τελευταία καταγραφή που έχουν τουλάχιστον το 2013 στην ελληνική νεφρολογία, περίπου υπολογίζονται προβολή είναι αυτό 8.700 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο στα 2-3, 4.600 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο στα 2-4, ίσως περισσότερα στοιχεία για το τελικό στάδιο, 12.500 περίπου ασθενείς σε 164 κέντρα αιμοκάθασης, ιδιωτικά και δημόσια, και 723 περιπτωνακοί ασθενείς σε 36 μονάδες, 2.500 περίπου μεταμοσχευμένοι σε 4 μεταμοσχευτικά κέντρα. Πολύ γρήγορα, συντομία θα πω για το τελικό στάδιο, θα μιλήσετε, θα ακούσετε αύριο γι' αυτό. Απλά να πούμε ότι η χώρα μας ανήκει στις χώρες εκείνες με πολύ υψηλό επιπολασμό, πάνω από 1.500 άτομα ανά εκατομμύριο, όπως και η επίπτωση πάνω από 200 καινούργια περιστατικά ανά εκατομμύριο ασθενών. Και όσον αφορά για την πρωτοπαθή αιτία των ασθενών που εντάσσονται σε θεραπείες υποκατάστασης, το οποίο νομίζω μπορεί να μας δείξει και τις αιτίες της χρόνιας νευρικής νόσου, βλέπουμε ότι αθρηστικά σε όλο το ηλικιακό φάσμα ο διαβήτης συνεχίζει να είναι η συχνότερη αιτία, περίπου ποσοστά 23%. Τώρα σε ηλικίες κάτω των 65 ετών η δεύτερη αιτία είναι η σπείρμα των νεφρίτες 17% και ακολουθεί η πολυκιστική νόσος και η υπέρταση, ενώ στις ηλικίες πάνω από 65 ετών βλέπουμε ότι συχνότερη αιτία βέβαια ο διαβήτης, ακολουθεί η υπέρταση με 19% και άλλες αιτίες στη συνέχεια. Να πούμε για το κόστος της χρόνιας νεφρικής νόσου. Είναι μια πολύ έξοδη νόσος. Για τα στάδια 1-4, περίπου 79 δισεκατομμύρια, και αυτά στοιχεία από το Ρέτζεστρι της Αμερικής το 2016, από τα Medicare, 35 δισεκατομμύρια πρόσθετα για το κόστος των θεραπείων υποκατάστασης. 1,5% των ασθενών στο σύνολο, αλλά ξοδεύουν σχεδόν 23% των συνολικών δαπανών. Τα ίδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε εδώ 2-3% του συνολικού προϋπολογισμού για την υγεία αφορά θεραπείες υποκατάστασης, για ένα ποσοστό περίπου 0,1-0,2% του γενικού πληθυσμού. Ενώ σημαντικό ότι κάτω από 3% των εθνικών προϋπολογισμών για τη χρόνια νεφρική νόσο αφορά την πρόληψη. Και η πρόληψη φαίνεται να είναι σημαντική. Το να μην προχωρήσουμε δηλαδή, στα στάδια αυτά, τα οποία είναι δύσκολα στην διαχείρισή τους και πολύ έξοδα. Το μοντέλο προσέγγισης είναι αυτό, πρωτοπαθής πρόληψη. Στα φυσιολογικά ακόμα στάδια αυξημένου κινδύνου, να προλάβουμε την ανάπτυξη της νόσου, δευτεροπαθείς να προλάβουμε την εξέλιξη και τις επιπλοκές της νόσου και τριτοβάθμια η θεραπεία πια της νεφρικής ανεπάρκειας. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο? Με οργανωμένα συστήματα παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων για τη χρόνια νεφρική νόσο, όπως είδαμε το USRDS, το οποίο μπορεί να μας δώσει στοιχεία από τις τάσεις στους επιδημιολογικούς παράγοντες και να χαράξουμε στρατηγικές. Καινούργιες στρατηγικές πολιτικές, η ENHANCE, η ΚΥΠ για ομάδες υψηλού κινδύνου, το European CKD Burden Consortium, όπως και προγράμματα ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού. Αναφερθήκαμε στην Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Κυρίως όμως θα πρέπει να επικεντρώσουμε στον έλεγχο των ατόμων υψηλού κινδύνου και ποια είναι αυτά τα άτομα. Είναι αυτά που παρουσιάζουν παράγοντες υψηλού κινδύνου για χρόνια νεφρική νόσο. Θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Τους προδιαθεστικούς παράγοντες που αυξάνουν την ευαισθησία του νεφρού στη βλάβη, τους παράγοντες έναρξης νεφρικής βλάβης που πυροδοτούν άμεσα την νεφρική βλάβη και τους παράγοντες εξέλιξης που προάγουν την επιδείνωση της νεφρικής βλάβης. Στους προδιαθεστικούς, η μεγάλη ηλικία όπως αναφέραμε, εθνικότητα, φύλο, καρδιακιακή νόσος, μεταβολικό σύνδρομο και υπερδιήθηση από ελάττωση του αριθμού των νεφρών, οσαχρό διαβήτη, παχυσαρκή, αναιμία. Ιδιαίτερη μνήμη λίγο στο οικογενειακό ιστορικό της νεφροπάθειας. Εκτός από την πολυκιστική νόσο, Genome-Wide Association Studies μας δείξαν ότι πολλά γονίδια σχετίζονται με τη χρόνια νεφρική νόσο, όπως απόλυπρωτεΐνη έρωση Αφροαμερικανούς, ουρομοδηλίνη.
ενώ 27 με 33% των δεικτών της χρόνης θρεπτικής νόσου φαίνεται να κληρονομούνται. Να κάνουν μνήμα λίγο και για το σαχαρόιδη διαβήτη, καθώς όπως βλέπουμε εδώ πέρα σε μια προβολή το 2030 αναμένεται να φτάσουν τα 440 εκατομμύρια, μια αύξηση 54% η διαβητική, και καταλαβαίνουμε την επίπτωση που θα έχει αυτό και στη χρόνια νεφρική νόσο. Ενήλικες με σαχαρόιδη διαβήτη, 2 με 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάσουν και από χρόνια νεφρική νόσο, ενώ αποτελεί και τη συχνότερη αιτία των νέων περιπτώσεων τελικού σταδίου, όπως είδαμε, και αμφότερες συμπαθήσεις παρουσιάζουν κοινούς μηχανισμούς διαχείρισης. Τώρα στους παράγοντες έναρξης, οι πρωτοπαθείς νεφρική νόσος, ουρολογικές διαταραχές, οξία νεφρική βλάβη, νεφροτοξικές ουσίες, όπως αναφέρθηκε, σιαγραφικά, μισάφα, αντιβιωτικά και άλλα. Να τονίσουμε λίγο εδώ πέρα την αμφίδρομη σχέση, όπως αναφέρθηκε, της οξίας νεφρικής βλάβης, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην νεφρική κατάσταση ασθενών που υπέστησαν επεισόδιο οξίας νεφρικής βλάβης το 2013-2014 και νοσηλεύτηκαν, θα εμφάνιζαν κάποιο βαθμό χρόνου νεφρική νόσου τον επόμενο χρόνο. Και υπάρχουν οι οδηγίες από την ΑΕΣ σε ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν για επεισόδιο οξίας νεφρικής βλάβης να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια μετά, ακόμα και αν η κρεατινή νοηρού επέστρεψε σε baseline τιμές, καθώς και σύσταση να συμβουλεύουν στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι σε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη ή εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου. Τώρα, στους παράγοντες εξέλιξης, καρδιαγιακή νόσος, που ήταν και στους προδιαθετικούς παράγοντες, όπως είδαμε, τα επίπεδα GFR και λευκοματουρίας, υψηλή πίεση, συστολική πίεση, υψηλή πρόσβληση λευκομάτων, η ανεμία, παχυσαρκία, το κάπνισμα και οι νεφροτοξικές ουσίες και η πυρουργεμία. Για το κάπνισμα, εγνωσμένη η δυνητική μηχανισμή πρόκλησης νεφρικής βλάβης, συνεχίζει να είναι σε υψηλό ποσοστό να συσχετίζεται με την χρόνια νεφρική νόσο. Και οι διεθνείς κατευθύνσεις οδηγίες συστήνουν, όπως παρακολουθούμε, το GFR τουλάχιστον ετησίως ασθενής υποθεραπεία με φάρμακα με γνωστή νεφροτοξική δράση, όπως αναστολή καλσινευρίνης, λίθιο ή μυστεροειδή, ενώ να υπάρχει εξέταση με μέτρους του GFR και αλβουμινουρίας σε ασθενείς με οποιοδήποτε από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη, υπέρταση, οξία νεφρική βλάβη, καρδιαγιακή νόσο, παθήσεις των οροφόρων οδών, συστηματικές νόσους με δυνητική νεφρική προσβολή, οικογενειακό ιστορικό τελικού σταδίου ή κληρονομικής νεφρικής νόσου και τυχαία ανίχνευση αιματουρίας. Έχουν αποτελέσματα αυτές οι στρατηγικές πρόληψεις? Φαίνεται να έχουν, γιατί μελέτες δείξαν ότι η αλλαγή ή η τροποποίηση του τρόπου ζωής μπορεί να μειώσει τη συχνότητα του σαχαρόιδη διαβήτη σε άτομα αυξημένου κινδύνου. Η μείωση στην πρόσληψη άλατος ή δυτικές συνήθειες μπορεί να μειώσει την αρτηρική πίεση και τη συχνότητα της υπέρτασης. Ενώ μερικές μελέτες έδειξαν επίσης την πιθανή πρόληψη ή καθυστέρηση στην εμφάνιση λευκοματουρίας σε ασθενείς με σαχαρόιδη διαβήτη μόνο με τον αυστηρό έλεγχο της γλυκόζης ή με τη χρήση αλφαμέα, όπως είδαμε και από το Registry της Αμερικής. Συμπερασματικά, επομένως, η χρόνια νεφρική νόσος είναι νόσημα με υψηλή συχνότητα, 11 με 14% περίπου διεθνώς. Ο ορισμός και η σταδιοποίηση είναι δομημένες κυρίως σε διαταραχές του διαιθητικού φραγμού, εκφραζόμενος κατά βάση με το GFR και το βαθμό αλβουμινουρίας. Ο σαχαρόιδης διαβήτης συνεχίζει να αποτελεί τη συχνότερη πρωτοπαθή αιτία τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου, ενώ εμφανίζει υψηλά ποσοστά και συνοσηρότητες με τη χρόνια νεφρική νόσο. Αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας, τεράστια τα οικονομικά μεγέθη της νόσου. Είναι απαραίτητη επομένως η έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των ατόμων σε κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο, καθώς επίσης και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού. Ευχαριστώ.